Τότε, τον Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου, ο Υπουργός Παιδείας υπογράφει τη σχετική απόφαση με την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσοστό δεν ξεπερνά το 2% ανά σχολεία, ένα τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και βεβαίως με βάση και τον αριθμό εκείνων οι οποίοι δικαιούνται, εφόσον έχουν πετύχει την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Ελάχιστη βάση εισαγωγής στα ειδικά τμήματα ή στις πρακτικές δοκιμασίες ή στις εξετάσεις, εάν αυτό προβλέπεται, και αριθμό μορίων ίσο με τον 70% του αριθμού των μορίων του τελευταίου εισακτέου. Αυτή ήταν η δέσμευση της Υφυπουργού Παιδείας Ζέτας Μακρύ ως απάντηση στην επερώτηση του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης Πάρη Παπαδάκη. Τον Απρίλιο του 2024, κατόπιν επίκαιρης ερωτήσεώς μου στην Ολομέλεια της Βουλής στο Υπουργείο Παιδείας, η οποία απαντήθηκε από την τότε Υφυπουργό κυρία Ζέτα Μακρύ με θέμα εισαγωγή των παιδιών στα ΑΕΗ των ευρυτών προκειμένων των πυρόπληκτων περιοχών, όπως προβλέπει η νομοθεσία. Τότε η κυρία Υφυπουργός είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα εφαρμοστεί ο νόμος. Επίκυνται κάποιες προϋποθέσεις, παραδείγματος χάρη αίτημα από την προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αίτηση από τους Δήμους οι οποίοι είχαν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο, λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί. Εφόσον λοιπόν έχει τελειώσει η διαδικασία και έχουν υποβληθεί τα απαιτούμενα έγγραφα για να εκδοθεί η υπουργική απόφαση, μέχρι και σήμερα που μιλάμε, το Υπουργείο Παιδείας, έχουμε μπει στο Σεπτέμβριο, ξεκινάνε οι εγγραφές, ξεκινάνε τα μαθήματα στις σχολές, στα πανεπιστήμια και τα παιδιά δεν ξέρουν πού θα σπουδάσουν. Δεν ξέρουν ούτε σε ποια πόλη θα φοιτήσουν, ούτε σε ποια σχολή θα εγγραφτούν, διότι η μοριοδότηση μπορεί να αλλάξει άρδιν τις σχολές οι οποίες θα φοιτήσουν τελικά τα παιδιά. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μια μεγάλη αγωνία και για τους γονείς, οι οποίοι πρέπει να τρέξουν τελευταία στιγμή να βρούνε σπίτι στην πόλη την οποία τελικά θα φοιτήσει το παιδί, αλλά και τελικά και στα ίδια τα παιδιά που δεν γνωρίζουν σε ποια σχολή και τι μέλη γενέστε για το μέλλον τους. Εφόσον λοιπόν η νομοθεσία προβλέπει τη διαδικασία, εφόσον λοιπόν δεσμεύτηκε δημόσια το Υπουργείο Διαστόματος κυρίας Μακρύ, εφόσον λοιπόν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα όπως έχω ενημερωθεί, αναρωτιέμαι για ποιο λόγο το Υπουργείο δεν εκδίδει την πολυπόθητη υπουργική απόφαση και πρέπει να φτάσουμε πάλι και στο ΚΕΝΑ και να αγωνιά ο κόσμος και να τρέχει τελευταία στιγμή. Την δική του απάντηση αναφορικά με το φλέγον ζήτημα που απασχολεί υποψήφιους φοιτητές και γονείς δίνει ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης. Είναι γεγονός ότι έχουμε καθυστέρηση. Και γι' αυτό κατέθεσα γραπτή ερώτηση στο Υπουργείο Παιδείας και ζητώ την επίσπευση όλων αυτών των διαδικασιών. Προκειμένου να εκδοθεί η σχετική απόφαση, καθώς υπάρχει νομοθετική ρύθμιση, για να εξασφαλίσει την αναγκαία μοριοδότηση ο κάθε μαθητής της τελευταίας τάξης του νομού Εύρου λόγω της περσινής πύρινης λέλαπας. Συνεπώς, συντρέχουν οι προϋποθέσεις και πιστεύω ότι έστω και καθυστερημένα θα έχουμε την έκδοση της σχετικής απόφασης από την πλευρά του Υπουργείου Παιδείας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει. Είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολλές οικογένειες. Η περιοχή των οποίων υπέστη μεγάλες ζημίες από την πύρινη λέλαπα και φυσικά μεγάλες αναστατώσεις στα νοικοκυριά, καθώς επίσης και στις οικογένειες και ιδιαίτερα στους μαθητές των λυκειακών τάξεων, και περισσότερο της τρίτης τάξης λυκείου.